Πάμε λοιπόν. Φύγαμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 9 του Μάη 2022 και καλή εβδομάδα φυσικά. Και σας ετοιμάζουμε σήμερα μια εκπομπή έτσι για να μπείτε σε πρόγραμμα. Γιατί αν δεν μπείτε σε πρόγραμμα θα έρθει το καλοκαίρι και θα λέτε αχ, μου ξέφυγε από εδώ, μου ξέφυγε από εκεί η σαμπρέλα και πρέπει να προσέξω. Προσέξτε τώρα για να έχετε λοιπόν. Η διατροφολόγος Κλειό Δημητριάδου είναι εδώ κοντά μας. Μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μας φτιάξετε έτσι. Τα πάντα θα φτιάξουμε. Αυτό είναι. Να πούμε αυτό που λέμε κάθε εβδομάδα, ότι ξεκινάμε και δίνουμε το χώρο, γιατί είμαστε πάρα πολύ ευγενείς και καλοί άνθρωποι, στον ή στην καλεσμένη μας να επιλέξει την μουσική που θέλει να συνοδεύσει την παρουσία της. Άρα λοιπόν, 5 τραγούδια δικά σας, απ' όλα έχει, Τουρλού, τουρλού, μάλιστα. Τουρλού, τουρλού. Λοιπόν, τουρλού τώρα λέτε για φαγητά και ξεκινήσαμε τουρλού. Όχι, δεν ξεκινάμε με τουρλού. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή για να ξεκινήσουμε. Το φλασάκι. Βρε παιδί μου, αμάν. Να πούμε για τους συντελεστές εκπομπής, να πούμε φυσικά, γιατί είναι η Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, από πίσω εδώ από το booth και παρακολουθεί με μεγάλη αγάπη. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Αγγελίδης είμαι εγώ και είμαι στο μικρόφωνο και καλεσμένη μας η Κλειό Δημητριάδου, με την οποία και θα συζητήσουμε τα της διατροφής μας. Και βέβαια είναι να απορρεί κανείς. Κλειό μου, πρώτα απ' όλα μιλάμε στον ελληνικό εδώ πέρα, έτσι. Βεβαίως. Αυτό είναι γιατί και με τον κόσμο έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και ο πληθυντικός λίγο δεν είναι θέμα σεβασμού, θα μας κρατήσει σε απόσταση. Και δεν θέλουμε να είμαστε σε απόσταση. Το φλασάκι γιατί? Το φλασάκι δίνει μια αισιόδοξη νότα. Βρε παιδί μαμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δύο ρουλεμάν. Είχαμε ένα αστιάκι πάνω από το λιπομετρητή, μας αρέσει έτσι να παίζουμε με τις λέξεις και γράφαμε. Τώρα κλαις, γιατί κλαις, εσύ δεν είσαι που έτρωγες χθες. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο, τουλάχιστον στα δικά μας τα μάτια. Και πράγματι για αρκετό καιρό γελούσαν. Ναι. Μετά την καραντίνα, αυτή την κλεισούρα, την καταστροφή, έπαψε λίγο να φαίνεται αστείο. Και ναι. Τώρα θα το αλλάξουμε, ναι. Θα το βάλουμε έτσι με μια διαφορετική πνοή. Γιατί πραγματικά ο κόσμος πιέστηκε πάρα πολύ και έφαγε πάρα πολύ, όχι από χαρά. Ναι. Λίγο από πίεση, από εκτόνωση της κατάστασης. Ξέρεις, έρχεται εδώ μια εξαιρετική ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγος, η Δήμητρα Νικολάου, και έχουμε συζητήσει πολλές φορές το τελευταίο κομμάτι. Πιάσαμε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το τελευταίο ήταν το της λεμαργίας. Και είπα μάλιστα ότι θα σε καλέσουμε στην επόμενη εκπομπή για να δούμε και το συνδυασμό που υπάρχει ανάμεσα στο κομμάτι της ψυχολογίας και το κομμάτι της ανάγκης μας για διατροφή, το κομμάτι της ανάγκης μας να τρώμε ακατάπαυστα και ανεξέλεγκτα. Όλα αυτά είναι αλληλοσυνδεόμενα κάπως, έτσι. Δεν είμαι καλά, τρώω. Γιατί, κάπως έτσι. Γιατί είναι η ενήλικη πιπίλα μας. Εγώ έτσι το έχω καταλάβει και προσπαθώ και να το εξηγήσω. Προσπαθώ να κατευνάσω το συναίσθημά μου. Οπότε το φαγητό είναι το σύμπτωμα, δεν είναι το αίτιο σε όσα μου συμβαίνουν. Έχω μια κατάσταση η οποία δεν με βολεύει, δεν εξυπηρετεί έτσι ακριβώς αυτά που αισθάνομαι και τα λόγια που έπρεπε να πω. Και παίρνω την πιπίλα μου, κρατσακρούτσα εκεί πέρα, συνήθως το βράδυ κιόλας. Ναι. Εκεί που χαλαρώνουν και εκτονώνονται όλα. Και μασάω και καλύπτω τις ανάγκες που δεν κάλυψα μέσα στη μέρα. Ειδικά δε αν είναι και κρίτσι-κρίτσι. Αυτό το κρίτσι-κρίτσι είναι όντως σε σκόπιμο που το λέω. Ναι. Αν κάνει και θόρυβο. Μια ψυχολόγος μου έλεγε ότι έχει να κάνει με τα λόγια που δεν υπόθηκαν μέσα στη μέρα. Οπότε η γνάθος μου που δεν ανεβοκατέβηκε όπως την ήθελα και έχει μαζέψει όλη την ένταση. Θα την εκτονώσω. Εγώ θα βρω τον τρόπο με το κριτσινάκι, το παξιμαδάκι, πατατάκι, όλο αυτό που θέλω να μασίσω. Μπράβο, αυτό που κάνει θόρυβο λίγο, έτσι. Αυτό. Ναι. Και μετά είναι το σύνθημα που λες τώρα. Κλαις γιατί τρως. Γιατί κλαις ή δεν είσαι πέτρωγες θες. Ναι. Την άλλη μέρα δηλαδή μας πιάνουν οι τύψεις. Οι τύψεις. Μπορεί και την ίδια μέρα. Και αυτό. Και αυτό εντείνει το σύμπτωμα. Δηλαδή όσο αισθάνομαι άσχημα, τόσο θα τρώω. Γιατί έχει μετά τιμωρητικό χαρακτήρα όλο αυτό. Οπότε τελικά οδηγούμε στην παχυσαρκία, ξεκινώντας από μια θλίψη, μια ένταση, ένα στρες, τσίκι τσίκι δημιουργώ μια συνήθεια την οποία δεν μπορώ να κόψω και μετά επειδή αισθάνομαι άσχημα την παγιώνω και την κάνω μια μόνιμη κατάσταση. Συνήθεια, αδυναμία, ανεξέλεγκτη κατάσταση. Όμως έθεσες πριν και πολύ σωστά το θέμα της πανδημίας και όλα όσα έχουμε βιώσει την τελευταία διετία, τα οποία έχουν ξεσπάσματα πολύ πολύ περίεργα σε όλους μας και διαφορετικά στον καθένα μας ξεχωριστά. Σίγουρα θα είδες και εσύ μια μεγάλη αλλαγή στον κόσμο που έρχεται εκεί σε σένα για να τον κουράρεις, να τον φέρεις στα ίσια του, ας το πούμε έτσι.
με την ιστορία της πανδημίας. Δηλαδή δεν ήταν μια απλή δικαιολογία, αχ κάτι μου συμβαίνει και δεν είμαι καλά και όχ, ψυχολογία μου είναι στα τάρταρα και τρώω ανεξέλεγκτα γιατί δεν μπορώ, αυτό που είπαμε, αλλά ήταν ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο πολλοίς κόσμος πλέον έζησε μια νέα κατάσταση και δεν ήξερε πώς να την αντιμετωπίσει. Και εγώ θα πω ότι και αυτός ο τρόπος τώρα διαχείρισης που είναι το φαγητό, με δεδομένο ότι κλείνει αυτός ο κύκλος και πραγματικά μπορεί και να βοήθησε, δεν τον απορρίπτω κιόλας. Δεν έγινε και κάτι που φάγαμε και λιγάκι για να μην τρελαθούμε. Φάγαμε, δεν κάναμε και έγκλημα. Εάν εγώ για να μπορέσω να κρατήσω μια ισορροπία μέσα στην οικογένεια απλά έτρωγα πατατάκια το βράδυ, okay, θα κάνω τώρα τη διατροφούλα μου. Τι καλή διατροφούλα μου. Και θα τα διορθώσω όλα. Δεν θέλω πλέον συνέστημα, αυτό λέω πλέον στο γραφείο. Εντάξει, ό,τι συνέστημα είχαμε το δώσαμε. Θλίψη, χαρά, μπήκαμε, βγήκαμε, κλειστήκαμε, ξαναβγήκαμε, μια χαρά. Τέρμα, ωραία, έκλεισε. Πάμε τώρα, Γιούρια, δράση τώρα θέλει το πράγμα. Ναι. Ό,τι έφαγα να το μαζέψω. Διορθώνονται όλα. Όλα διορθώνονται. Ναι. Και ευτυχώς εξαρτώνται και από εμάς. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ κατευναστικό. Ναι. Η πανδημία έτυχε. Δεν μπορούσαμε να την ορίσουμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι. Για το φαγητό μου όμως, ωραιότατο, ναι, θα κάνω κάτι. Ναι. Πώς όμως αυτό το όλα δουλεύονται έρχεται από τη θεωρία στην πράξη. Δηλαδή δεν νομίζω να είναι και πολύ πολύ εύκολο. Ή τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι οποίοι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να αναζητήσουμε τη βοήθεια ανθρώπων ειδικών για να κάνουμε τη διατροφή μας, να έρθουμε στα ίσια μας, να έρθουμε στα κιλά μας όπως θέλουμε να είμαστε, και εκεί πάνω πώς πρέπει να δουλέψει το δικό μας το συναίσθημα, η δική μας λογική και η δική μας αφοσίωση σε αυτόν τον στόχο. Για μένα το πρώτο και σαφές πρέπει να είναι το κίνητρο. Δηλαδή για ποιο λόγο θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν μου μπαίνουν τα ρούχα μου? Ας δουλέψουμε και με τη μετεοδοξία, δεν με πειράζει να μην είναι όλα θέματα υγείας. Κάτι, κάποιο σκουλικάκι μέσα μου λέει κάτι δεν μου πάει καλά τώρα, τρώγω με τα ρούχα μου. Οπότε αυτό πρέπει να το ενισχύσω, δηλαδή την ημέρα που φτάνω στον ειδικό πρέπει να είναι ξεκάθαρο μέσα μου το γιατί θέλω να κάνω αυτή την προσπάθεια. Και από εκεί και έπειτα, συμπεριφοριστικά και μόνο, γιατί δεν είναι όλα θέμα ψυχολογίας, πρέπει και ο ειδικός να κάνει λίγο ένα συμβιβασμό, να τα βρούμε λίγο στη μέση. Να σου βάλω, ας πούμε. Ναι, είναι καλός μαζί σου. Να είναι λίγο γλυκούλης. Πάρε και ένα ελεύθερο γευματάκι, έτσι ένα τυράκι μες την εβδομάδα για να νιώθεις ότι καταπιέσαι. Γιατί κακά τα ψέματα, το πλαίσιο είναι κουραστικό από μόνο του. Εμείς προσπαθούμε να του βάλουμε φιονγκάκι, έτσι λίγο το ελεύθερο γευματάκι. Θα βάλουμε και κανένα ρασουβλάκι, έτσι λίγο να το διανθίσουμε. Αλλά είναι κουραστικό και για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν. Ξέφραγω αμπέλ, να το πω έτσι κόμψα. Ναι. Το να μπει σε ένα πλαισιάκι είναι κουραστικό. Οπότε δίνουμε λίγο φιωγκάκι τα τυράκια γύρω-γύρω να είναι λίγο όμορφο και ενισχύουμε το κίνητρό του. Το γιατί ήρθε και γιατί θέλει να το κάνει όλο αυτό. Έχεις δει κόσμο να έρχεται, να συμμορφώνεται, σε εισαγωγικά πάντα η λέξη, έτσι. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι κάτι το σκληρό και καταπιεστικό. Έχεις δει και κόσμο να απογοητεύεται γρήγορα, να εγκαταλείπει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Πώς εσύ μέσα από τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου, την τέχνη σου, γιατί είναι τέχνη και τεχνική όλη η ιστορία, καταφέρνεις να μαζέψεις τα πρόβατα που θέλουν να φύγουν λίγο. Βοηθάνε και τα καημένα τα πρόβατα, ακόμα και τα άτακτα τα πρόβατα βοηθάνε, γιατί και μόνο που έρχεται κάποιος, δεν έρχεται με το ζόρι. Οπότε κάτι θέλει, έχει έναν καημό τον οποίο εμείς θέλουμε να τον κάνουμε πράξη τελικά. Ακόμα και να αλλάξουμε λίγο το μενού, μπορεί αυτό να είναι αρκετό. Ακόμα και να αλλάξουμε τα ωράρια. Δεν είδες τώρα που γίνεται χαμός με τη διαλυματική νηστεία? Χαμούλης. Ναι. Νέο τρέντ αυτό. Δεν ξέρω, το έχεις δοκιμάσει καθόλου? Όχι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Θα μας τα πεις εσύ. Τι είναι? Αμερικανιά, βέβαια. Δουλεύει, λειτουργεί και σε κάποιους βολεύει και πάρα πολύ. Το να φάω μέσα σε ένα παράθυρο, όπως το λέμε, 8 ώρων. Μπράβο, μου το πάνε. Ναι. Ακόμα και αυτό. Μπορεί για κάποιον τα ίδια που έτρωγε. Αν όμως του τα μαζέψει σε ένα πιο μικρό χρονικό διάστημα, να του φανεί πιο πλούσιο. Να του είναι πιο άνετο να μείνει νηστικός από τις 8 το βράδυ της μιας μέρας μέχρι τις 12 το πρωί. Αυτό το κάνουν περισσότερο οι άντρες, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Οι γυναίκες δεν τους αρέσει. Αν οι γυναίκες είναι πιο του ενδιάμεσου σνακ και τέτοια. Ναι. Κάποιοι άντρες λένε δεν πεινάω, δεν πειράζει, και έτσι προέκυψε και αυτή έτσι, η πρακτική. Ναι, εγώ ήξερα μέχρι τώρα και με συναδέλφους που έχω συζητήσει δικού σου, ότι το καλό είναι να τρώσει ανατακτά χρονικά διαστήματα από λίγο για να το στομάχι να λειτουργεί σε μια διαδικασία πέψης, να έχει δηλαδή μια συνεχή, να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση. Τώρα το να παραμένεις 16 ώρες χωρίς φαγητό και ξαφνικά να το πλακώνεις φάε, δεν είναι κάτι σε επίπεδο μη σωστής λειτουργικότητας αυτό, λέω εγώ.
Και όμως βρήκαν από έρευνες ότι λειτουργεί και αυτό. Το άλλο ναι. το ξέρουμε, δοκιμασμένο, είναι σωστό, δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση. Και το καινούργιο όμως αυτό το σετάκι των 8 ώρων φαίνεται ότι ακόμα και σε άλλα επίπεδα, δηλαδή και σε δείκτες υγείας, ότι έχει θετικό αποτέλεσμα. Και εκεί βέβαια θα αρχίσουμε να γυρνάμε πίσω στις γιαγιάς μας, που δεν έτρωγαν οι παππούδες μας μετά από κάποια ώρα, ναι. που όλα αυτά δηλαδή αρχίζει. Καλό είναι λίγο... να μην τρώμε δηλαδή το βράδυ όμως, το έχουμε ακούσει. Δηλαδή το βράδυ μην μπλακώνεις και πας για ύπνο. Μπράβο, δώσε λίγο. Κάπως εκεί αρχίζει λίγο πάλι να διαφαίνεται ένα τέτοιο τοπίο. Ενώ λέγαμε μέχρι στιγμής ότι δεν έχει καμία σημασία το ωράριο και σημασία τελικά έχει το άθροισμα των θερμίδων που καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα. Μάλλον τελικά έχει σημασία και το ωράριο και όλα έχουν σημασία. Ναι. Οπότε και το νωρίς είναι ακόμα καλύτερο. Βέβαια να πω κοίτα. Και το μικρά και συχνά γεύματα δεν είναι σε ένα απεριόριστο ωράριο. Το είχαμε μεταφράσει έτσι γιατί μας βόλευε να είναι έτσι ένα τεράστιο φαγοπότη εκ των πραγμάτων. Πρέπει να τα φάμε σε 12 ώρες. Δηλαδή 8 το πρωινό ας πούμε, 8 το βραδινό, τέρμα. Α, ναι. Όχι ξεκινάω 7 στις το πρωί και τελειώνω 12. Ναι. 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 Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και κυρίως επειδή η εκπομπή απευθύνεται και πάρα πολύ στον ελληνισμό της Διασποράς, στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Και ξέρεις, θυμάμαι, επειδή και εγώ έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια έξω, θυμάμαι όλη τη διαδικασία. Παιδιά, πάμε Ελλάδα, να μαζευτούμε λίγο, να χάσουμε κανένα κιλό, να είμαστε εντάξει. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό, είναι ωραίο να δώσουμε μερικά tips, ας το πούμε, και να κουβεντιάσουμε που θέλω πολύ, γιατί παρακολούθησα τις τελευταίες ημέρες στα κοινωνικά δίκτυα και είδα την όλη ιστορία που πήρε μεγάλες διαστάσεις με την Kim Kardashian, που έχασε σε. 3 εβδομάδες 7 κιλά. 7, σιγά, ναι, εντάξει. Έκανε μια δίαιτα, τι είδους ήταν αυτή? Έκοψε εντελώς τους υδατάνθρακες. Ναι, γενικά ναι. δεν τους πολύ αγαπάμε τους υδα... δεν τους πολύ αγαπάτε. Κανείς δεν τους αγαπάει τελικά. Αλλά το κόβω εντελώς σημαίνει ότι κόβω και το φρούτο, κόβω και το λαχανικό. Τα κόβω όλα, όλα. Γιατί είναι υδατάνθρακες και αυτά. Ακριβώς. Ναι. Οπότε εκεί, κάνοντας υπολογισμούς, ναι. δεν έβγαιναν τα νούμερα. Οπότε. Και τι έτρωγε? Τίποτα. Τις έμεναν. Ούτε κοπανιστό. Τις έμεναν περίπου 500-600 θερμίδες για να κάνει πάρα πολλές ώρες γυμναστική. Ναι. Που τρώμε λίγο λιγότερο και δεν βγάζουμε τον διάδρομο. Τώρα, αυτά βέβαια δεν γίνονται ακριβώς έτσι. Ναι. Γίνεται με επιτελείο γιατρών, ειδικών, με ενίσχυση φαντάζομαι συμπληρωμάτων. Ναι, γιατί κινδυνεύει ο οργανισμός. Δεν μπορεί ξαφνικά από τις 2-2.500 θερμίδες πόσο είναι να πέσει στις 600 και να είναι όλα καλά και όμορφα. Παναγιώτη Ιατρίδης εδώ δίνει ρεζιτάλ απ' έξω. Παναγιώτη μου, τώρα θα σου πει το δεύτερο τραγούδι που έχει επιλέξει η Κλειό Δημητριάδου. Να πάρουμε μία ανάσα γιατί μετά έχουμε να συζητήσουμε πάρα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για το πώς θα σου λουποθούμε εν ώψη θέρους. Βεβαίως. The Beatles, I want to hold your hand. Οπα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα. Σήμερα Δευτέρα 9 του Μάη 2022. Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κλειό Δημητριάδου, η καλεσμένη μας διατροφολόγος. Συζητάμε πολλά και διάφορα. Συζητάμε για το πώς πρέπει να βάζουμε μέσα μας τις τροφές, με ποιο τρόπο, που να είναι λειτουργικός, να είναι δημιουργικός, να μας δίνει ευεξία και. Και όρεξη και δυναμική, έτσι, γιατί καμιά φορά άμα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα για την Καρντάσιαν, άμα βάλεις λουκέτο σε όλα, δηλαδή πώς θα σηκωθεί, πώς θα έχει ενέργεια αυτός ο άνθρωπος ή οποιοδήποτε άνθρωπος που ξαφνικά βάλει ένα λουκέτο, κλείσει το στόμα τελείως και μηδέν, δεν γίνεται από το πάνω στο κάτω. Δεν γίνεται και αυτό που θέλω να πω εγώ σαν ειδικός τώρα, το κάθε επώνυμη τι κάνει, εμείς δεν είμαστε σε θέση να το κρίνουμε και δεν μας αφορά. Mm-hmm. Το να το πλασάρουμε όμως σαν κάτι φυσιολογικό και να βγαίνει να λέει, ενώ έχει πάρα πολύ νεανικό κοινό, ότι εγώ δεν λιμοκτόνησα, μετάφραση στα δικά μου τα αυτιά, κάντε το. Αυτό μπορεί για κάποιο παιδάκι το οποίο δεν έχει το επιτελείο της να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να λιποθυμήσει, να πέσει ο σίδηρος στο πάτωμα και μετά να μην μαζεύεται αυτό με τίποτα. Από το να αλλάξει ακόμα και το ορμονικό προφίλ. Οπότε γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο ενεργοποιημένοι και οι γονείς, αλλά και σε αυτά που ακούμε, να τα φιλτράρουμε. Γιατί δεν θέλουμε να πάθουμε και κάτι στην υγεία μας τώρα για να χάσουμε 5 κιλά. Και αυτό που έλεγα και έλεγα, εσείς τουλάχιστον θέλετε εκείνη ή μάλλον έκανε και μια θυσία για να κάνει και κάτι συγκεκριμένο. Η μέση Ελληνίδα θέλει καημένη να πάει και σε ένα γάμο, δεν θα πάει και στο Met Gala, δηλαδή να έχουμε και λίγο μια... Σωστά, σωστά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι να μην ξεκινάμε και να μην κάνουμε δίαιτες που διαβάζουμε απλά στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε ακούμε στο διαδίκτυο ή μας είπε μια φίλη μας ότι είναι κάτι καλό κλπ. Θέλει οπωσδήποτε και τη συμμετοχή ενός ανθρώπου που γνωρίζει.
Ο καθένας μας έχει ένα επάγγελμα, ξέρει κάποια πράγματα γύρω από το χώρο του, να πει, να δώσει κάποια στοιχεία, να δώσει κάποιες πληροφορίες. Έτσι είναι σωστό να πάρουμε και τις σωστές πληροφορίες για να μην καταρρεύσουμε χωρίς να ξέρουμε το τι και το γιατί. Να μην βάλουμε σε κίνδυνο τον οργανισμό μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και για τέτοιους λόγους, έτσι ειδικά. Ναι. Θυμάμαι πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, ήμουν ακόμα στην Αμερική. Είχε βγει, ήταν της μόδας τότε και έπαιζε πολύ. Μόλις είχε πρώτο ξεκινήσει και το διαδίκτυο, μιλάμε για τέτοια αρχαιολογία. Πώς το λένε, έπαιζε μια δίαιτα, αν θυμάμαι καλά, δίαιτα Atkins. Που τρως μια, αυτό που τρως με τη σούπα εκείνη που καίει, την ίδια λέω. Όχι, ήταν άλλη με τη σούπα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Μετά σούπα, ήταν Atkins που ήταν πάλι. Μία μέρα τρως κρέας, μία μέρα τρως λαχανικά, μία μέρα θυμάμαι τρώγαμε 7 μπανάνες, τίποτα άλλο. Όλη μέρα 7 μπανάνες. Και τη σούπα, η σούπα η οποία ήταν καυστική κλπ. 7 μέρες η δίαιτα αυτή και όντως έχανες 4 κιλά, 5 κιλά. Έχανες, αλλά έλειωνες. Και στην έκτη μέρα που νομίζω ήταν η μέρα που μπορείς να φας 500 μπριζόλες, όσο θες μπριζόλες σου λέγε, αυτό που έτρωγες ήταν απεριόριστο. Μέχρι να σκάσεις λέει, αλλά και τη σούπα. Σηκώθηκα να πάω κάπου και αισθάνθηκα μια ζαλάδα. Λέω, οπα, μάγκα, δεν πάει καλά η ιστορία. Ποιες μπριζόλες, δεν προλάβω να φάω τις μπριζόλες, θα πες ξερός. Λοιπόν, αυτό το λέω σαν παράδειγμα γιατί όλοι κοινή θνητή είμαστε και όλοι συζητάμε και δεν κακό να λέει και ο καθένας μας ότι ξέρεις αισθάνομαι ότι έχω βάλει κάποια κιλά παραπάνω και πρέπει να τα μαζέψω. Εγώ δεν τρέπομαι τουλάχιστον να το πω καθόλου. Πρέπει όμως να το κάνουμε σωστά και με τη συμβολή και τις συμβουλές των σωστών ανθρώπων. Έτσι. Μα βέβαια, τώρα αυτά τα συζητάμε και γελάμε που γίνονταν τότε και ενώ τώρα υποτίθεται το κίνημα είναι όλο περισσότερο προς το να αποδεχτούμε το σώμα μας και να είμαστε υγιείς και η χορτοφαγία και όλο αυτό το σετάκι, έτσι, το πολύ πιο υγιεινό και πάλι επιστρέφουμε σε αυτά, δηλαδή ενώ έχουμε πλέον τη γνώση να ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι επιβλαβή, επιστρέφουμε σε αυτά για ποιο, για το μπικίνι, αλλά να σου πω βρε Νίκο τώρα. Έχουμε κλειστεί τόσο πολύ μέσα που θέλουμε να βγούμε τόσο πολύ έξω που αυτό το έξω θέλουμε τουλάχιστον στα γυναικεία τα μυαλά γιατί κυρίως με γυναίκες συζητάω στο γραφείο να είναι όπως το θυμόμασταν πριν τις καραντίνες, να είναι στα καλύτερά του. Ναι. Δύσκολο να επανέλθουμε, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά. Αλλά χρειάζεται και θέληση και πρέπει να την έχουμε αυτή τη θέληση γι' αυτό και συζητάμε και συνομιλούμε εδώ σήμερα μαζί σου. Λοιπόν, ποια θα λέγαμε επιμέρους πράγματα πέραν του φαγητού θεωρούνται επιβλαβή στην όλη ιστορία αν κάποιος θέλει να προσέξει και προσπαθεί να μην πάρει κιλά ή να απολέσει κάποιο βάρος. Τι είναι τα δηλαδή, τι πρέπει να αποφεύγουμε. Πάλι η ξινή θα γίνω εγώ τις υπόθεσεις, δεν πειράζει. Να αρχίσω από το αλκοόλ. Ούτε ένα τσίπουρο παιδιά, Παναγιώτη μου τέλος η ζωή μας. Στέλλα, τι να κάνουμε. Η ζωή είναι μαύρη. Μια χαρά, ρε παιδιά, είχαμε κι εμείς. Να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι με το αλκοόλ πάλι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι και της καραντίνας και γενικότερα συνήθεια. Πίνει πάρα πολύ ο κόσμος, πίνουν μόνοι τους, πίνουν με παρέα, όλοι κάτι πίνουν τέλος πάντων, γίνεται και ένας χαμός. Αυτά γίνονται κατευθείαν λίπος, τι να λέμε τώρα. Ο μεταβολισμός δεν λειτουργεί σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς βλέπουμε μεγάλη αύξηση του κοιλιακού, αυτό που λέμε το σπλαχνικό λίπος, το εσωτερικό λίπος, το οποίο εννοείται ότι επηρεάζει και τη λειτουργία των εσωτερικών μας οργάνων και φαίνεται κιόλας, γιατί είπαμε και το ματαιόδοξο κομμάτι και γύρω από τον αφαλό μας ενοχλεί. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα θερμίδων, είναι και το είδος των θερμίδων που παίρνουμε. Ναι. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο 100 έφαγα, 100 έκαψα, ήρθε μία ή άλλη. Το αλκοόλ δεν καίγεται με τον ίδιο τρόπο που καίγονται τα υπόλοιπα τρόφιμα. Ναι. Το αναγνωρίζει με διαφορετικό τρόπο ο οργανισμός. Και το κάνει εκεί πέρα λιπάκι και γίνεται ένας μικρός χαμός. Αυτό που λένε όμως οι καρδιολόγοι ότι κοίτα να δεις το βράδυ οπωσδήποτε θα πίνεις ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή θα πίνεις ένα ουισκάκι. Το έχω ακούσει και αυτό. Ή θα πίνεις ένα τσιπουράκι. Τι θέλεις, ένα κάτι τι έτσι. Και οπωσδήποτε το λένε. Μισό. Για το κρασάκι λίγο. Το λένε. Για το κρασάκι το λένε το κόκκινο. Κόκκινο κρασί. Τις οποίες βέβαια οι ίδιες ουσίες περιέχει και το κόκκινο σταφυλάκι. Αλλά πολύ πιο εύκολο να πιωθεί το κρασάκι. Να κάτσεις το βράδυ με ένα τσαμπίκι, να το τρως ένα-ένα, μία-μία τη ρόγα. Διονυσιακό. Διονυσιακό τελείως. Από την άλλη. Δεν μιλάμε τώρα για μισό ποτηράκι, μιλάμε για υπερκατανάλωση. Ναι. Ούτως ή άλλως, ακόμα και στο πλαίσιο της απώλειας βάρους, 3 ποτά την εβδομάδα για τις γυναίκες και 5 ποτά για τους άντρες είναι εντάξει. Α, ναι. Ναι. Α, το συνιστάτε. Επιβάλλεται μάλλον. Σωθήκαν, παιδιά, εντάξει. Απλά μην παίρνετε φόρα και καταπίνετε το Βόσπορο ολόκληρο. Αυτό λέει τώρα. Άρα το αλκοόλ είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά επιδρά αρνητικά στην όλη διαδικασία και την όλη προσπάθεια να.
έρθει η ιστορία ή σαν βάρκα ή σαν πανιά. Σωστά. Και το επόμενο έτσι δύσκολο κομμάτι, Αχίλλειος πτέρνα πολλών, τα γλυκά. Ναι. Σιωπή. Τύπου. Ας σου πει που λέγει ο Χατζη Χρήστος. Ναι. Εγώ δεν είμαι γλυκάτζης. Μια χαρά, ευτυχώς. Μόνο άμα είναι τίποτα σοροπιαστά, πολίτικα, αυτά μόνο τσακίζω. Εντάξει. Αλλά δεν τα παίρνω ποτέ, ότι είμαι εντάξει. Ο γιος μου όμως, ας πούμε ο μικρός, διά μπορεί να μην έχει φάει τίποτα το όλη μέρα και να έχει φάει πέντε παγωτά. Ναι. Πέντε παγωτά. Να θρέφεται με το παγωτό. Εντάξει, τώρα σε σχέση δηλαδή, με τα είναι παιδιά. Και παιδιά βέβαια, εντάξει. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε τώρα για τα παιδιά, ειδικά τώρα αν έχουμε έναν πολύ γλυκάτζι στο σπίτι και πρέπει να οριοθετηθεί λιγάκι, γιατί και αυτό πάλι γίνεται μια συνήθεια την οποία στην πορεία θα μετανιώσει, είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε ένα καθαρό σπίτι. Δηλαδή ένα σπίτι το οποίο δεν έχει γλυκά. Οπότε στο σχολείο, γιατί τα κεράσματα πλέον είναι απεριόριστα, και το Σαββατοκύριακο που θα βρεθεί με παρέες, με φίλους κτλ., να μπορεί να φάει χωρίς να είναι το παιδικό μας το παιδάκι το περίεργο της υπόθεσης. Ναι. Τώρα, σε σχέση με τα γλυκά για τους ενήλικες που είναι ο κύριος καημός, δεν μπορούμε να πούμε αυτά που λένε ότι είναι εφιστικά και τέτοια. Εφιστικό είναι κάτι που όταν το κόψουμε έχουμε κάποιο σύμπτωμα. Δεν ναι. έπαθε κανείς κάτι επειδή του κόψανε την καραμέλα και τη σοκολάτα. Δεν είναι ενώσαν. Το κάπνισμα για παράδειγμα. Οπότε είναι εγκεφαλική η έξι, δεν είναι πραγματική η οργανική. Ναι. Οπότε αυτό που λέμε και τελικά σε όλα τα συνέδρια αυτό μας μαθαίνουν, είναι πως δεν πρέπει να βρούμε υποκατάστατα. Ο σκοπός είναι να βρούμε μία άλλη γεύση, δηλαδή κάτι άλλο διαφορετικό, όχι γλυκό με στέβια, γλυκό με κάτι άλλο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία. Παιδιά, όπα, εντάξει, είναι με στέβια, η οποία δεν μου άρεσε η γεύση της. Μπορώ να το πω, ας πούμε, άποψή μου είναι. Ή με ζαχαρίνη, ή με το ένα, το άλλο και έχει γίνει και είναι δηλαδή ένα απόλυτα υγιές. Υπάρχουν αυτά τα απόλυτα υγιή γλυκά που δεν έχουν τίποτα. Όχι, για να γίνει αυτό και να τρώγεται, κάτι ναι. έχει μέσα. Εκτός και αν είναι πλαστικό. Τι ωραίο μπακλαβαδάκι. Θα έχει λίγο βουτυράκι, κάτι θα έχει για να γίνει. Ναι. Κάτι έχει σίγουρα. Λοιπόν, έχω μια έκπληξη, την κρατάω για το τέλος. Να τα. Αλλά θέλω να μας εκπλήξεις εσύ με τις επιλογές που είναι φοβερές, γιατί μας ταξιδεύουν από μέρος σε μέρος. Και αυτό έτσι υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα και αυτό σημαίνει πολλά και για τη διατροφή μας. Λοιπόν, πού μας πας τώρα? Ελευθερία Ρβανιτάκη, το παράπονο. Όχι, το παράπονο. Πολλά πολλά θέματα θέλω να κουβεντιάσουμε. Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα και υπόσχομαι να σας ξανακαλέσουμε, γιατί είναι και πολλά τα μηνύματα που έρχονται εδώ από τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Όχι, παιδιά, έχω μπερδευτεί, δεν είμαι τηλεόραση. Το ξέχασα. Τις ακροάτριες και τις ακροάτριες. Τόσα χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, τα προϊόντα τώρα. Ωραία. Είμαστε Έλληνες, λέει, και πρέπει να τρώμε διαρκώς ψωμί στο τραπέζι. Δεν γίνεται να φάμε χωρίς ψωμί. Τι κάνουμε? Τα πάντα. Έχω ένα φίλο εγώ, ο οποίος αν δεν έχει μία φρατζόλα ψωμί στο τραπέζι καθημερινά, να τη φάει και να την κάνει κομμάτια, δεν μπορεί να. Συνήθεια είναι και αυτή. Θα αλλάξει. Δεν πειράζει. Όπως με μάθαμε, θα ξεμάθουμε. Υπάρχει κάποιο κομμάτι έτσι που μπορούμε να πούμε ότι τρως ψωμί ή τόστι ή το αυτά ψωμί, που... Το ναι. μαύρο ψωμί, καταρχάς να πούμε αυτό. Ναι. Ότι εμείς αρχικά στη μεσογειακή μας πυραμίδα τα είχαμε όλα μαζί ναι. τοποθετημένα ναι. στη βάση της. Δηλαδή ήταν άσπρα, μαύρα όλα στην ίδια θέση. Ναι. Στην πορεία λοιπόν ήρθε το Harvard, άλλαξε την πυραμίδα, τα τοποθέτησε όλα τα άσπρα ως αρκετά επεξεργασμένα πάνω-πάνω, δηλαδή σε αυτά που τρώμε λιγότερο, μαζί με τις ναι. πατάτες και κοντά στα γλυκά. Αυτές οι μετάφραση πατάτες. Τέρμα. Δεν μπορούμε, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια δίαιτα μόνο με πατάτες? Μόνο πατάτα όχι. Α, δύο με τρεις πατατούλες την εβδομάδα είναι υποφερτές. Αχα. Μπράβο. Και έχουμε λοιπόν κάτω τα ολικής, δηλαδή στη βάση της πυραμίδας, ότι τα τρώμε καθημερινά. Και είναι καλά αυτά, λέμε. Είναι πολύ καλύτερα, γιατί έχουν να κάνουν με το γλυκαιμικό δίκτυο τους. Δηλαδή, το πόσο επηρεάζουν τη ρύθμιση του τσακάρου στον οργανισμό μας. Ναι. Οπότε, εφόσον δεν ανεβάζουμε πολύ το ζάχαρο, δεν παράγεται πολύ ινσουλίνη, δεν ναι. αποθηκεύονται με τον ίδιο τρόπο στον οργανισμό και έχονται πιο εύκολο, να το πούμε έτσι. Ναι. Και είναι και έπιαστα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει πολύ ωραία γεύση. Και έχει και μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή, ναι. δεν μας αρέσει η μία εταιρεία, δεν μας αρέσει μία άλλη, σε μακαρόνια ναι. για παράδειγμα. Ναι. Επίσης, δεν θα τα φάμε και τα μακαρόνια και θα πέσει λίγο σκυμάζο πάνω, λίγο τυράκι, κάτι θα γίνει μια δουλίτσα. Ναι. Ακόμα και στο οικογενειακό πλαίσιο,
θα το περάσουμε και αυτό. Σε αυτά έχουν διαφορά τα λεγόμενα light. Δηλαδή παίρνεις ένα τυρί που σου λέει ότι είναι light, με μεγάλα πτυχία γράμματα κλπ. Έχει διαφορά. Βεβαίως και έχει. Εννοείται, γιατί πρέπει να φτιαχτεί από άπαχο γάλα για να γίνει και light το τυρί. Ναι. Οπότε αυτά τα επιπλέον λιπαρά στην πραγματικότητα δεν τα χρειαζόμαστε. Ναι. Μια σκύπο σκέψη, ναι, ήταν. Ναι, ναι. Όχι, σκέφτομαι και για το γάλα. Προσπαθώ και τα γαλακτοκομικά όλα να τα βάλω σε ένα πλαίσιο. Ναι. Αν όντως αυτό που λέμε, πήραμε ελαφρύ light, ξέρω εγώ, γάλα, είναι καλύτερο από το πλήρες. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν μιλάμε τώρα για το 0%, γιατί θέλουμε να προσλάβουμε και τη βιταμίνη D και το ασβέστιο. Δεν, το, ναι. δεν μιλάμε να είναι, μηδενική, το, ναι, το, ναι. να είναι μηδενικό το ποσοστό. Στο χαμηλό όμως ποσοστό, και μάλιστα επειδή γίνεται με φυγοκέντρηση η διαφοροποίηση, έτσι, η μείωση του, των λιπαρών. Το θέλουμε και μας αρέσει και πάρα πολύ. Ναι, και τα γιαουρτάκια, δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο των ελαφρών γευμάτων, έτσι. Εννοείται, και ειδικά τώρα μιλάμε και για ειδικές κατηγορίες που έχει τσιμπήσει και λίγο η χοληστερίνη, λίγο το τριγλυκερίδιο, λίγο ναι. δεν μαζεύεται το σύστημα. Είναι και μια καλή έκπτωση και γευστικά για να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Ωραία. Κάποια φαγητά που πρέπει να αποφεύγουμε, που τέλος πάντων είναι πάρα πολύ υψηλά σε λιπίδια, σε χοληστερίνες, προσθέτουν πολύ περισσότερο βάρος. Είναι κάποια συγκεκριμένα που μπορούμε να πούμε, φίλε, μην τρως, ξέρω εγώ, κοψίδια. Δεν γίνεται. Δεν... Άτε, τρώω και μία φορά τη βδομάδα. Εντάξει, τώρα όλα αυτά τα ωραία, τα νόστιμα, τα κρεατάκια, τα, ας πούμε, του Πάσχα να τα ονομάσουμε έτσι. Αυτά είναι για πιο αραιή κατανάλωση. Ναι. Ωστόσο το λευκό το κρεατάκι, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το ψάρι εννοείται που είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Αυτά εννοείται σε πιο συχνή κατανάλωση, δεν το συζητάμε. Ναι. Τα, για μένα, εγώ τρελαίνομαι με τα συσκευασμένα. Εγώ εκεί υποφέρω. Ποια, για πες, ό,τι για είναι μέσα σε σακουλάκι. Εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να μου πεις, δεν μπορεί τώρα ο καταναλωτής να ανοίγει, ναι. να βλέπει μία-μία. Είναι η επεξεργασία. Είναι πάρα πολύ επεξεργασμένα. Και όσο πιο νόστιμο είναι κάτι, τόσο πιο επεξεργασμένο είναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να τρώγω κάτι και από πίσω να έχει μια ετικέτα με 150 πράγματα από τα οποία δεν αναγνωρίζω ότι τα μισά τι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο τέταρτο τραγούδι, που θα μας θυμίσει πολλά. Παθώ να παίξουμε και τα τραγούδια να προλάβουμε. Λοιπόν, έχεις χαιρετισμούς, μας παρακολουθεί ζωντανά από την άλλη άκρη του κόσμου, από την Ατλάντα, ένας συμμαθητής σου. Αποκλείεται. Πηγαίνατε μαζί στη Λεόντιο. Δεν ήξερα ότι είσαι και εσύ της Λεόντιο. Βεβαίως. Ξέρεις, εγώ από Λεόντιο έχω βγάλει γυμνάσιο στη Λεόντιο. Αλήθεια, έτσι. Και ο παπάς μου. Έτσι. Πατήσια. Α, όλη η οικογένεια. Ωραία. Λοιπόν, καλά, είμαστε και εγώ με λίγο. Παλιά καραβάνα, δεν συμπέσαμε κιόλας, μιλάμε για τέλη δεκαετίας 70, για τέτοια αρχαιολογία. Λοιπόν, Κώστας Ντόνας, σου λέει κάτι, ναι, συμμαθητής. Είναι... από Ατλάντα είναι τα τελευταία χρόνια. Αλήθεια, ο Κώστας. Ε? Ναι, παντρεύτηκε, έχει παιδιά εκεί. Τι ωραία. Παιδάκια και είναι... Χαιρετίσματα, τι να πω. Χάρη και πάρα πολύ που είδε την αναγγελία της εκπομπής και σε είδε με το χαμογελαστό πρόσωπο και μου λέει, δώσ' της πολλά φιλιά, συμμαθήτριά μου κλπ. Να είναι καλά. Στη Λεόντιο. Λοιπόν, άρα μας ακούνε, είδες για αυτό που είπαμε και για τους Έλληνες της Διασποράς κλπ. Και είναι αυτό που λέμε, περιμένουν πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι, να γίνει εδώ η κρεπάλη, γιατί εδώ δεν μαζεύεται. Τώρα, μ' αρέσει διακοπές. Τι κάνουμε στις διακοπές γενικά? Οι διακοπές είναι ιερές. Α. Δεν το πιάνουμε αυτό το κομμάτι. Αχα. Και δεν θα γίνει και τίποτα. Τώρα πόσες μέρες θα πάμε, 10-15 μέρες. Έτσι όπως μας κάνανε για κανένα δίμερο. Σαββατοκύριακο εδώ δίπλα. Εντάξει. Ναι, δεν θα γίνει κάτι. Λίγο δηλαδή, να προσέχουμε και εκεί. Θα να προσέξουμε λίγο, αλλά δεν θα γίνει κάτι. Εγώ επίσης έχω μία θεώρηση πως οι θερμίδες της χαράς και οι θερμίδες οι κοινωνικές δεν έχουν καμία σχέση με τις θερμίδες της θλίψης και της κλεισούρας και του κάθομαι μόνος μου. Ναι, γιατί είμαστε οι ορμόνες μας στην πραγματικότητα. Οπότε το πώς χειρίζεται ο οργανισμός μου την τροφή έχει να κάνει και με τις ορμόνες μου. Αν είμαι όλη μέρα στη θάλασσα. Με τα παιδιά μου ή αν είμαι μόνος μου και χορεύω και πίνω, δεν είναι το ίδιο με το πάω στη δουλειά, έχω τα νεύρια μου, γυρνάω και πίνω το ίδιο που θα πίνα. Ναι, πολύ βασικό αυτό. Πώς γίνεται μετά όμως, το μετά δηλαδή, όπως λέμε αυτό το before και after, σου έρχονται πιστεύω μετά το τέλος του καλοκαιριού κόσμος σε απόγνωση, σώσε με, βοήθα, τι έβαλα 5 κιλά. Είναι εύκολο μετά να επανέλθεις σε ένα καθεστώς καθημερινότητας και προσοχής ή δίνεις και εσύ πολύ μεγάλο αγώνα εκεί μαζί με τους ανθρώπους? Ναι. Πανεύκολο, γιατί αλλάζει και η συνθήκη. Τώρα, αν κάποιος ήθελε μέσα στις διακοπές να ξαναμπεί σε ρυθμό, θα ήταν δύσκολο. Ναι. Αλλά η ρουτινούλα, αυτή η βαρετή της καθημερινότητα, τα βοηθάει όλα αυτά. Ναι. Πρωινό ξύπνημα, τα περάκι στη δουλειά, συγκεκριμένη ώρα το βράδυ. Ναι. Όλα μπαίνουν από μόνο τους στο ρυθμό τους. Οπότε
μπαίνουμε κι εμείς στη ράγα μας, όπως λέμε. Τι μας έχεις τώρα το επόμενο τραγούδι? Αν θυμηθείς το όνειρό μου. Παναγιώτη. Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, σήμερα Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, με τη διατροφολόγο Κλειώ Δημητριάδου εδώ στο στούντιο, τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση των ήχων και τη Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και αν θυμηθείς το όνειρό μου, ξύπνησα, εγώ ονειρευόμουν ένα χάμπουργκερ λέει και ξυπνάω την άλλη μέρα και λέω Παναγία, πρέπει να πάω στη Δημητριάδου να με ελέγξει τι θα κάνω. Όχι τώρα πέρα από τα αστεία. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αν μπορούσαμε να το βάλουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Μία δίαιτα σε καθημερινή βάση για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να χάσει. Α, πρώτα απ' όλα άλλη ερώτηση. Συγγνώμη. Είναι καλό να χάνεις πολλά κιλά απότομα ή να τα χάνεις σιγά σιγά με διάρκεια και με την προοπτική ότι αυτό θα παραμείνει? Σιγά σιγά με διάρκεια, αλλά όχι πάρα πολύ σιγά, γιατί πρέπει να αναλογιστούμε και το ψυχολογικό κομμάτι, η ανυπομονησία και τα κίνητρα συνήθως. Γιατί έχουν κάνει έρευνα και γι' αυτό, διαρκούν περίπου 8 εβδομάδες. Οπότε στις 8 εβδομάδες ας πιεστώ λίγο, όχι να έχω ένα αποτέλεσμα. Μπράβο. Και το κίνητρό μου θα ενισχυθεί μετά από το αποτέλεσμα. Θα πορωθώ με άλλη διάθεση. Θα πάω αεράτος μετά να πεινάσω, με χαρά. Πήγα καλά. Ωραία, πήγα καλά. Και τι έτρωγα σε αυτή την εβδομάδα περίπου κάθε μέρα που πήγα καλά? Οπωσδήποτε ένα πρωινό. Δεν μιλάμε. Μιλάμε τώρα για τα 5 γευματάκια, όπως συνηθίζουμε μέσα στην ημέρα. Ένα τοστάκι, τα δημητριακά μου, αυγό, ταχίνι. Ναι. Μια χαρά. Normal. Έχουμε επιλογές. Έχουμε επιλογές. Ναι. Αν μιλάμε τώρα για ανάλογα πηγαίνει και με τα κιλά, αν είναι άντρας, γυναίκα, τι δραστηριότητα κάνει, ωραία. Προχωράμε. Κολατσιό, αυγό, γάλα, γιαούρτι, φρούτο, ξηρούς καρπούς, κάτι από όλα αυτά. Με μέτρο η ξηρή καρπή, ε. 10. Α, 10. Χαμός θα γίνει. Γιατί τώρα φυστήκια 10 μπορεί να μάχιασε. Αυτά λοιπόν που μας συντριγκάρουν να τα φάμε περισσότερο, δεν τα παίρνουμε σε σακουλάκι μαζί. Δεν βάζουμε τον εαυτό μας σε μια μόνιμη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Τα έχουμε μετρήσει από πριν το πρωί που είμαστε αεράτοι, που δεν πεινάμε ακόμα. Ναι. Τράβο, σακουλάκι έτοιμα είναι, φύγαμε. Γιατί δεν πρέπει μάλλον να χάνουμε αυτό το γεύμα, το κολατσιό που λες? Τα ενδιάμεσα γεύματα θα εξασφαλίσουν την ψυχραιμία στα κυρίως γεύματα. Α. Μπράβο. Πόση απόσταση χρονική πρέπει να έχουν τα γεύματα, το κολατσιό με το αυτό, ή αν μπορούμε να τα κλείσουμε και λίγο, άμα πεινάμε πολύ? Θεωρητικά πάμε ένα τρίωρο. 8 ας πούμε πρωινό, 11 το κολατσιό, 2 το μεσημεριανό, 5 το απογευματινό, 8 το βραδινό. Μάλιστα. Ακούτε, ακούστε. Πάμε στο μεσημεριανό. Ιδανικά να έχουμε το ταπεράκι μαζί. Μα θα έχουμε μαγειρέψει, μπορεί από την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Μια χαρά, όλα καλά. Όλες οι εταιρείες πλέον μου λένε έχουν τα ψυγεία τους, όλα τα γραφεία. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε εμπόδια. Μπορώ να κάνω μια παράκληση. Ναι. Εγώ έχω γεμιστά αύριο. Μήπως υπάρχει κάποια κυρία που ενδιαφέρεται να μου κάνει γεμιστά, παρακαλώ. Στείλτε στο inbox. Ζητείτε γυναίκα να φτιάξει και άντρας. Έτσι, φυσικά δεν είναι. Καλύτεροι μάγειρες είναι, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, ζητείτε κάποιος που να κάνει γεμιστά και κάποια. Βεβαίως. Προτιμούμενη κάποια λόγο, ξέρεις. Προτιμήσω, αλλά δεν πειράζει. Τώρα εντάξει, τι θα κάνω. Ό,τι χρειαστεί γενικά. Αδυναμίες είναι και αυτές. Λοιπόν. Παίρνουμε το ταπεράκι μας. Στην πραγματικότητα, άμα θέλουμε να φάμε απ' έξω, μπορούμε να βρούμε οτιδήποτε εμπόδιο. Δεν τρώγατε τα γεμιστά, κρύα, ωραιότατα. Θα είναι και πιο νόστιμα. Ναι, είναι τα φαγητά που τρώγονται. Μα γι' αυτό το λέω. Εμείς τώρα στο μυαλό μας θέλουμε να παραγγείλουμε. Ναι. Θα βρίσκουμε οτιδήποτε. Δεν τρώγεται, δεν συντηρείται, δεν. Παίρνουμε το ταπεράκι και το τρώμε το μεσημέρι. Σε νορμάλ μερίδα. Τα κορίτσια λίγο πιο μικρή από τη μέρα. Τώρα που λες κρύο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Έχεις φάει κοτόπουλο με πατάτες φούρνο την επόμενη μέρα? Ό,τι το τσακίζεις όλο. Τρώγω το ταψί, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, συγγνώμη. Το απογευματάκι τα ίδια με το κολατσιό και το βράδυ κάτι ελαφρύ. Ένα φρούτο δηλαδή. Το βράδυ πιο. Ναι. Κάνα καλαμάκι, σουβλάκι, μια χαρά, μια σαλατούλα. Ναι. Με λίγο τυράκι, σαλάτα συνέχεια όμως πάντα σε αυτά. Παντού. Έτσι. Γενικά γιατί θέλουμε να μας γεύουμε. Κάψεις, ναι, θέλουμε να... Δεν μας νοιάζει αν πεινάτε, όχι. Κύριε, πεινάστε αγαπητοί και αγαπητοί. Με αγάπη το λέω. Εννοώ ότι πέρα από το να χορταίνουμε, γιατί πολλοί λένε μωρέ χόρτασα και με το φαγητό μου. Όχι, το φαγητό θα το διαχειριστεί ο οργανισμός διαφορετικά αν έχω βάλει και σαλάτα. Θα το κάψει πιο εύκολα. Μάλιστα. Οπότε έχει και ένα τέτοιο χαρακτήρα η σαλάτα. Ήψη τα λαχανικά, το ίδιο, ίδιας κατηγορίας είναι αυτά. Βέβαια και βραστά, χόρτα, με μεγάλη επιτυχία. Αγαπάμε. Ωραία. Να, βρήκαμε τη σωτηρία μας. Λοιπόν, Κλειώ Δημητριάδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μαζί εγώ, μας. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα μας επιτρέψει να σε ξανακαλέσουμε στην εκπομπή, γιατί. Θα χαρώ πολύ. Να μπούμε σε μία σειρά, ρε παιδί μου, να δούμε μετά από. Να έρθει ένας επανέλεγχος. Τα κάνουν αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι ή μας πουλάνε εδώ φούμαρα στην εκπομπή.
Λοιπόν, δύο στοιχεία. Πού βρίσκεσαι, το. Εντάξει, να μην δώσουμε και πλήρης διευθύνσεις και μας πούνε ότι είναι διαφημιστικό, αλλά θέλει κάποιος τώρα, ήδη έχουν έρθει μηνύματα και λένε πού θα τη βρούμε αυτή την Άγια Κοπέλα να μας φτιάξει. Πού θα σε βρούμε. Είμαι και λίγο mind enough. Κλείω Δημητριά, θα με ψάξουν, δηλαδή θα με βρούνε. Διαδικτυακά. Διαδικτυακά και εξυπηρετούμε και παντού. Δηλαδή πέρα από το γραφείο μας που είναι στο Νέο Ηράκλειο, δουλεύουμε και εξ αποστάσεως με πολλά άτομα και με Έλληνες του εξωτερικού. Α, τι, έχετε ομάδες που πηγαίνουν στα σπίτια. Βεβαίως και στα σπίτια εντός Αττικής, αλλά και δουλεύουμε και πάρα πολύ με βίντεο κλίση. Από τότε που έφυγε και ο αδερφός μου στο Λουξεμβούργο, έχουμε διευρύνει τους ορίζοντές μας. Και... Άρα μπορεί και με κάποιους ομογενείς, αν ενδιαφέρεται και λοιπά, να, με βίντεο κλίση και λοιπά. Ναι. Να γίνει το μάθημα που λέμε. Ορίστε, να τα καλά διαδικτύου αμέσως, όλα τα έχετε καταργήσει. Λοιπόν, η εκπομπή Ωρα Ελλάδας έφτασε στο τέλος της. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας αύριο. Θα είναι εδώ ο εξαίρετος μουσικός και φίλος, πραγματικά μοναδικός, Θοδωρής Τούγιος, που θα παρακολουθήσει, θα μας παρουσιάσει, συγγνώμη, και θα παρακολουθήσει και ο ίδιος την εκπομπή, θα μας παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια. Λοιπόν, κλείω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.